σας! Τι κάνετε? Λοιπόν, αυτό τώρα εδώ το σύστημα δεν έχει μπαταρία και εγώ ψάχνω το φορτιστή να το βάλω να φορτίσει, γιατί σήμερα έχει vlog. Τέλεια! Γράφουμε! Λοιπόν, σήμερα είναι... Τι μέρα είναι? Πω, πω, μπράτσο και κακό! Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 20. Από πίσω μπορεί να ακούτε τον ανεμιστήρα, αλλά έχει λίγο ζέστη. Βασικά δεν έχει ζέστη, απλά θέλω να δροσίζομαι στο δωμάτιο. Ας γυρίσω την κάμερα, γιατί την έχω πάνω στο τρίποδο. Ας τη γυρίσουμε εδώ, να καθίσουμε λίγο, να τα πούμε ρε αδερφέ. Σήμερα είναι Τετάρτη και είπα να κάνω αυτό το vlog για να σας πάρω μαζί μου, γιατί θα κάνω κάτι και λέω γιατί να μην το έχω στην κάμερα. Το Σάββατο παντρεύεται η φίλη μου η Ελεάνα. Όσοι με ακολουθείτε στο Instagram θα το ξέρετε ήδη. Όσοι δεν με ακολουθείτε, κακώς, χάνετε πάρα πολλά πράγματα. Και παντρεύεται και θα πάμε στο γάμο, άσχετο, και θα πάμε στο γάμο, αλλά σήμερα θα πάμε να κάνουμε βόλτα εκεί, να δούμε που είναι η εκκλησία, γιατί είναι στο πρώτο ράφτη. Και θα πάρω μαζί και τη φίλη μου τη Δήμητρα, που δεν την έχετε ξαναδεί, για παρέα και βόλτα και όλα αυτά, γιατί έχει πολύ πλάκα η Δήμητρα. Τη Δήμητρα την ξέρω πάρα πολλά χρόνια, μπορεί και 10, ναι, μπορεί και 10, ίσως 9, 10, κάπου εκεί. Είχαμε χαθεί με τη Δήμητρα γύρω στα 4 χρόνια, γιατί έλειπε για δουλειά στη Σκιάθο, στον Τάνο. Ήταν εκεί στη Σκιάθο για δουλειά, αλλά τελείωσε και τώρα επέστρεψε και επέστρεψε και είναι σαν να μην έχει περάσει ούτε μία μέρα που είχαμε να μιλήσουμε και είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό να έχεις τέτοιες φιλίες. Οπότε ναι, και θα πάμε σήμερα Πόρτο Ράφτη. Έχω ξαναπάει στο Πόρτο Ράφτη, έχω ξαναπάει άλλες 2 φορές είναι η αλήθεια, για ποτό, καφέ και τέτοια, γιατί okay, είναι σχετικά κοντά, κάτι βάρεσε στο κινητό μου, θα το δω μετά. Οπότε ναι. Και, αλλά πριν γίνει αυτό, επειδή δεν ξέρω και πώς είναι τα πλάνα, βασικά θα βγει καλό αυτό το vlog, λες να το έχω ανεβάσει και να το βλέπεις τώρα εσύ. Θα δούμε τι άλλο μπορούμε να συμπεριλάβουμε μέσα στην ημέρα. Αυτά, θα τα πούμε σύντομα. Τώρα, το επόμενο πλάνο. Αυτό το πράγμα με τα ρούχα μου πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Γιατί, δεν φαίνεται και τι φοράω τώρα. Φοράω ένα σουρτσάκι το οποίο πέρυσι μου ήτανε τσίτα μπόμπα. Και φέτος το νιώθω ότι μου είναι χαλαρό. Για να δω αν μπορώ να σας το δείξω από τον καθρέφτη εδώ. Αυτό εδώ. Αγνοήστε το... την κουβέρτα. Δεν ξέρω. Απ' τη μία λέω ότι έχω παχύνει. Απ' την άλλη λέω δεν έχω παχύνει. Αυτά τα μπράτσα το καλοκαίρι, γιατί ρε παιδί μου, γιατί? Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν θα κλείσω αυτό το vlog σήμερα. Μήπως να το κλείσω το Σάββατο και να με δεις και ολοκληρωμένη. Γιατί να σου πω και κάτι τι σκέφτομαι τώρα. Μπορεί η Ελένα να μην θέλει να δείξω πού θα γίνει ο γάμος πριν γίνει ο γάμος. Και θα είναι και ωραίο μωρέ, ναι. Θα το κρατήσω μέχρι το Σάββατο. Να με δεις και ολοκληρωμένη με το μαλλί και με το ντύσιμο και με το μακιγιάζ. Ο κουνιαδούλης μου τρώει παγωτό. Μα δεν είναι ένας κούκλος. Αλλά τον έχουμε δώσει να ξέρετε. 10:30 ξεκινάει η αποστολή Πόρτο Ράφτη. Πάμε να πάρουμε τη Δήμητρα, η οποία μας περιμένει εδώ λίγο πιο κάτω. Αυτό είναι το φανταστικό αμάξι μας, το οποίο έχει καθρέφτη με φως. Θες να βαφτείς? Βάφεσαι. Πού είναι η Δήμητρα. Να τη, έχει κάτσει στο άνοιγμα. Άρεσε με το ζαχάρι. Δημητρούλη μου, αυτό είναι το YouTube.
Πώς νιώθεις? Πέθανε. Δημήτρα, να σου πω λίγο κάτι, ρε. Δημήτρα, δεν νιώθω καλά, ρε. Έλα, ρε. Είμαστε στα διόδια. Εδώ δεν φωνάζουμε γιατί είναι χωριό. Έτσι είπε ο άντρας μου. Κατεβήκαμε να δούμε τι παίζει. Γιατί μας είπε ότι ο προορισμός σας είναι εδώ στα αριστερά. Και εμείς πάμε να δούμε τώρα τι παίζει με τα κατσάβραχα εδώ πέρα. Πού θα ανέβω εγώ. Εντάξει, πιο σιγά θα μιλάω. Πού θα ανέβω εγώ με την τακούνα. Άμα δεν πάει αυτοκίνητο εδώ πάνω, θα την πλακώσω τη φύτε να δούμε. Κοιτάξτε πού είμαστε. Δεν μπορεί σε κάποια ώρα. Καλά που ήρθαμε, γιατί ανεβήκαμε. Τι γίνεται, ρε παιδιά μας. Δεν θα μας φάνε τα σκυλιά. Φιλενάδα, έχουμε την πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια να βρούμε την εκκλησία. Δεν νομίζω να είναι εδώ. Γιατί, Γιωργάκη, τι φωτογραφίες έβαλες. Έβαλες τη σωστή διεύθυνση. Ναι. Και για... Στα αριστερά, δηλαδή, εδώ σε αυτό το κτίριο. Είναι ένα σπίτι. Δουλεύει ακόμα το GPS. Ρε παιδιά, αφού ακριβώς κάτω από την εκκλησία έχει θάλασσα. Ωραία, πάμε να δούμε εκεί. Το μικρό μου τσουλάκι. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Να ξυπνάς και να βλέπεις τη θάλασσα. Δεν θέλω κάτι άλλο. Λοιπόν, ο άντρας έχει κατέβει και μας έχει αφήσει το αμάξι με τη Δήμητρα. Πες ένα γεια σας. Αγαπάει γεια πάρα σας. Πολύ. Κοιμάται, ρε παιδιά. Δεν βρίσκουμε με τίποτα την εκκλησία. Ευτυχώς που είχαμε τη φαϊνή ιδέα να έρθουμε νωρίτερα. Ενώ κάποιες μέρες πριν, γιατί ούτε τα GPS... Α, να ξεκλειδώσω. Ούτε τα GPS μας βοηθάνε. Για του λόγου τα αληθές, εγώ τα βούτυξα τα ποδαράκια μου μέσα στη θάλασσα, γιατί δεν άντεχα. Σας έχω ανεβάσει και stories, τα οποία πιστεύω να τα έχετε δει. Αν όχι, μπορεί να τα κάνω λίγο edit εδώ και να τα βάλω να τα δείτε. Τελεία. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό είναι η ζωή μου. Και τώρα πάμε για το δρόμο της επιστροφής. Υποτίθεται θα αρχώσου, υποτίθεται. Κάτι σου έτυχε στον δρόμο, υποτίθεται. SOS. Έχουμε χάσει την εκκλησία. Δώσε σημείο ζωής. Παιδιά, είμαστε στη θάλασσα. Θέλω να βουτήξω. Δείτε τι ωραία που είναι. Είναι φανταστικά. Μη με σπρώχνεις. Με σπρώχνει να πέσω μέσα. Γυρίσαμε σπίτι. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Εγώ 5 χρονών βουτήξα τα ποδαράκια μου μες στη θάλασσα. Και όπως σας είπα, δεν θα το κλείσω εδώ το βίντεο, θα το κρατήσω μέχρι το Σάββατο για να έχετε έτσι μια πιο γενική εικόνα. Οπότε τώρα σας αφήνουμε γιατί είναι ήδη πάρα πολύ αργά και φοράμε τα πιτζαμάκια μας για να είναι. Γεια σας, καλημέρα, σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει δεν θυμάμαι πόσο, 21. Η ώρα είναι, δεν γράφει η κάμερα ώρα γιατί δεν ξέρω γιατί τι κοιτάω. Τι ωραίο σκυλάκι. Η ώρα είναι 3:20. Περιμένω την Ελεάνα. Αλλά δεν θα ανέβει επάνω γιατί έχει πάει να φτιάξει τα νύχια της και είναι εδώ κοντά. Και θα κατέβω να μου δώσει το φόρεμα που θα φορέσω στο γάμο. Και θα της κάνω έφοδο με την κάμερα. Γιατί νομίζω ότι θα ανέβει, αλλά θέλω να τις πάρω τις τελευταίες δηλώσεις ως ελεύθερη, ως αδέσμευτη ακόμα
Και αυτό που συζητάγαμε και πριν στο τηλέφωνο, της λέω, ρε γαμώ, εντάξει, είναι βλακία να πάρω την κάμερα μαζί μου, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Αλλά θα τραβήξω, της λέω, από το κινητό, γιατί θέλω να την έχω κι εγώ. Μου λέει, ναι, μου λέει, δεν έχω, μου λέει, πρόβλημα κι αυτά. Οπότε ήταν μια χαρά που δεν έκλεισα το vlog τελικά εχθές. Εγώ το Σάββατο έχω 3 με 3,5 ραντεβού για τα μαλλιά. Αύριο έκλεισα να πάω να φτιάξω αυτά τα ηλίθια τα νύχια που μου έχουν σπάσει τα νεύρα. Να είμαι μπόμπα. Η κολλητή της Νύφης πρέπει να είναι μπόμπα. Οπότε αυτά, περιμένω την Ελεάνα. Ήρθε. Δεν το ξέρει, θα πω με την κάμερα. Πάμε να δούμε. Ήθελα τις τελευταίες δηλώσεις σου ως ελεύθερη. Παιδιά, με τραβάς τώρα που είμαι χάλια. Έχει πολύ ήλιο, έλα από εδώ. Θέλω να μην φεύγεις έτσι. Πες μας πώς αισθάνεσαι. Παιδιά, είμαι πολύ κουρασμένη. Και δεν φαίνεται και το μαλλί σου. Δεν πειράζει, καλύτερα. Είναι πολύ κούραση να ξέρετε όλη η διαδικασία αυτή. Αλλά εντάξει, καλά είναι. Θα περάσουμε τέλεια. Μυρίζεις ατυλιακό. Πήγα για σολάρι μου πριν, παιδιά. Βλαμμένο. Οι ετοιμασίες έχουν ξεκινήσει για τα καλά. Τώρα ετοιμάζουμε να πάω να φτιάξω νυχάκια. Δείτε πώς είναι το άθλιο το νύχι. Από τα άλλα έχω και δύο σπασμένα. Έχουμε γάμο αύριο, έχουμε χαρές. Επίσης να ξέρετε ότι από προχθές κάνω vlog, το οποίο θα κλείσει λογικά το Σάββατο ή την Κυριακή το πρωί. Θα έχει μέσα και κάποια πλάνα από το γάμο, γιατί έχω πάρει άδεια από την... Βέβαια, μην νομίζετε ότι θα έχει και όλο το μυστήριο σε vlog. Δεν θα πάρω την κάμερα μαζί μου. Ό,τι καταφέρω να τραβήξω με το κινητό, που έτσι κι αλλιώς η φιλενεδίτσα μου θέλει να έχω τραβήξει υλικό από το κινητό μου μέχρι να βγουν οι φωτογραφίες. Οπότε κάτι θα γίνει. Είναι σε ένα φανταστικό μέρος, πραγματικά φανταστικό μέρος. Ανυπομονώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα είμαι δίπλα στη φίλη μου αύριο και θα δω και πολλούς φίλους δικούς μου. Επειδή η Ελεάνα είναι φίλη μου από το γυμνάσιο, καταλαβαίνετε ότι θα είναι και συμμαθητές μου και από γυμνάσιο και από λύκειο. Γενικά πιστεύω ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και στο γάμο και μετά. Και ανυπομονώ! Δεν σας έδειξα το μύχι μου. Πόσο θεϊκό και καταπληκτικό παίζει να είναι. Βέβαια, μεταξύ μας δεν μπορώ να πατήσω το καζανάκι. Μόνο έτσι. Δες φτιαγμένο φρύδι. Αφτιαχτό. Φτιαγμένο. Αφτιαχτό. Φτιαγμένο. Αφτιαχτό. Benefit. Μας κάνει ομορφότερες. Έτοιμο και το μαλλί. Ξέρω ότι δεν μπορείτε να δείτε πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή, αλλά είναι πραγματικά καταπληκτικό. Έχουμε κάνει μια ανάποδη πλεξίδα, η οποία γυρίζει γύρω από την κοτσίδα, και έχουμε δώσει όγκο και λίγο κύμα πίσω. Τα αγάπησα. Ήρθα στο μπάνιο για... Α, να το! Έχω εδώ μια ανάποδη πλεξίδα. Εδώ πίσω μου έχει βάλει ένα μπομπάρι για να έχει όγκο. Γαμώτο, δεν έχω καλό φως. Και πίσω είναι κυματιστά. Σ' αρέσουνε, ναι, Λεφαρίδα. Is all I own, and in your eyes.
Καλημέρα! Λοιπόν, σήμερα η μέρα είναι Δευτέρα. Έχει περάσει ο γάμος. Το μαλλί το έχω ακόμα, αλλά χωρίς το μπουμπάρι. Αν και σήμερα... Κοιτάξτε τι τέλειο μαλλί. Αν και σήμερα θα τα βγάλω. Γιατί εντάξει, πόσο καιρό να είμαι με την κοτσίδα, θα μου πιάσει και ένας πονοκέφαλος. Πέρασα καταπληκτικά. Θα το έχετε δει σίγουρα στα προηγούμενα stories. Πολύ συγκίνηση, παιδιά, πάρα πολύ συγκίνηση. Δηλαδή, εντάξει, τι με περιμένει στο γάμο το δικό μου, τι με περιμένει μετά στο γάμο της Κατερίνας. Όταν παντρεύονται άνθρωποι πολύ δικοί σου, το ζεις μαζί τους, το ζεις όπως και εκείνοι. Ήταν εξαιρετικά, η Ελεάνα ήταν πανέμορφη νύφη, το νυφικό της ήτανε... Δεν υπήρχε, ήταν ονειρικό, το είχε σχεδιάσει η ίδια, εφόσον είναι η δουλειά της, και μια και είπα το είχε σχεδιάσει η ίδια, έχω εδώ να σας δείξω το φόρεμα. Το φόρεμα είναι αυτό, γιατί πολλοί μου ζητήσατε και στο Instagram να σας πω από πού το αγόρασα. Το συγκεκριμένο φόρεμα είναι από την τελευταία κολεξιόν της Ελεάνας, είναι καταπληκτικό, καταπληκτικό, το αγάπησα πραγματικά. Και δεν θα μπορούσα να πάω στο γάμο με κάτι άλλο. Σκοτάδια. Δεν θα μπορούσα να πάω στο γάμο με κάτι άλλο, πέραν από μία δική της δημιουργία. Μισό λεπτάκι να κλείσουμε εδώ. Εδώ είμαστε. Να σας αφήσω και λίγο εδώ. Λοιπόν, έχουν γίνει τόσα πράγματα. Καταρχάς, ναι, όπως σας είπα, στο γάμο περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ήταν φανταστικά όλα, καταπληκτικά όλα. Ο καιρός μας έκανε τη χάρη. Έβρεξε, άρχισε τουλάχιστον να βρέχει εκεί, αφού είχαμε φτάσει στο μαγαζί μετά. Ξέρω ότι εδώ στην Αθήνα γινόταν χαμός από βροχή και μου στέλνανε όλοι μηνύματα, τι έγινε, πώς πάτε από τον καιρό, σας χάλασε. Όχι, και εκεί δεν έβρεχε καθόλου. Μόνο προς το τέλος, σκεφτείτε, του μυστηρίου άρχισε λίγο να στράφτει, αλλά αυτό ούτε μπουμπουνιτά, και έβρεξε και μετά σταμάτησε. Οπότε ήμασταν τυχεροί. Και η νύφη δεν ήταν κατρουλού! Γιατί τη το έλεγα, κανόνισε να βρέχει, τη λέω στο γάμο και να θα λένε ότι η νύφη είναι κατρουλού. Έχω να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Ερώτηση, δήλωση. Η πρώτη ερώτηση είναι αν θέλετε να σας κάνω σε βίντεο το μακιγιάζ που έκανα στο γάμο, γιατί έρχεται, είναι καλοκαίρι. Θεωρητικά, αν εξαιρέσουμε τις βροχές, αν και εμένα με βολεύει πάρα πολύ αυτός ο καιρός, να ξέρετε. Οπότε σκέφτηκα να σας κάνω το μακιγιάζ που είχα κάνει στο γάμο, να πάρετε μια ιδέα. Δεν είναι απαραίτητο να έχετε τα ίδια προϊόντα, απλά να πάρετε μια ιδέα του τι μπορείτε να κάνετε σε ένα γάμο. Και δεύτερον, ήθελα να σας δείξω κάτι προϊόντα που χρησιμοποιώ πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Και τα είχατε δει και στο Instagram που είχα κάνει stories. Όσοι με ακολουθείτε, όσοι δεν με ακολουθείτε, χάνετε πάρα πολλά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί διαγωνισμοί στο Instagram. Και είχαμε κάνει και διαγωνισμό με κάποια από αυτά τα προϊόντα. Και είναι από το Beauty by Club. Και είχα διαλέξει κάποια προϊόντα από εκεί. Και ο λόγος, ο κύριος, είναι η Μαρίλια. Γιατί μετά το βίντεο που μου είχε κάνει το makeover, ήθελα μία παλέτα, Παναγία μου, θα έπεφτε και αυτό τώρα, θα ολοκληρωνόταν η Δευτέρα. Ήθελα μία παλέτα με πιο ψυχρές, με πιο θερμές αποχρώσεις, και έτσι πήρα αυτή εδώ. Μην κοιτάτε τα νύχια μου, κοιτάξτε τα χρώματα. Έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ αυτή εδώ, τη βλέπετε ότι είναι σκαμμένη. Αυτό εδώ το χρώμα είναι καταπληκτικό. Και για να ξέρετε ποια είναι, είναι η Delicious από W7. Παρόλο που οι πιο παλιές παλέτες της W7 δεν έχουν τόσο καλή απόδοση, η συγκεκριμένη και χωρίς primer έχει πάρα πολύ καλή απόδοση. Οπότε να ξέρετε ότι είναι μια παλέτα πολύ καλής επιλογής. Έχει μέσα και τρία χρώματα, ναι, θα μπορούσα να πω 1, 2, 3, που μπορούν να φορεθούν και ως highlighter. Και επίσης ένα προϊόν το οποίο με εντυπωσίασε. Είναι πάλι από W7, το Prismatic 3D Highlighting Palette for Eyes and Face. Και είναι αυτό εδώ, το οποίο, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι συσκευασία, αντιγραφή θα μπορούσα να πω,
της Kat Von D, αλλά στην πιο οικονομική εκδοχή της. Τα χρώματα μέσα δεν ταιριάζουν, δεν είναι δηλαδή τόσο ίδια όσο είναι της Kat Von D. Έχει αυτά εδώ τα τέσσερα highlighter, τα οποία έχουν πάρα πολύ καλή απόδοση, βλέπετε εδώ αμέσως. Η υφή τους είναι λίγο διαφορετική από την κανονική παλέτα της Kat Von D, αλλά και πάλι για μια πιο οικονομική λύση είναι πολύ καλή παλέτα. Και δύο μολυβάκια που έχω να σας δείξω, τα οποία, ειδικά αυτό εδώ το ροζ, μόνο του είναι μπόμπα στα χείλη, είναι από την Technique. Είναι μια εταιρεία, η Technique, την οποία την έχω ξαναδοκιμάσει και είχα και ένα box, αν θυμάστε, σε κάτι vlog μας και άνοιγα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο νουμεράκι είναι, μισό λεπτό να δω, α, δεν έχει νούμερο, έχει όνομα, είναι το Nude. Είναι ένα παλό, είναι ακριβώς το χρώμα μου, ρε παιδί μου. Είναι τα χρώματα που φοράω εγώ τα κάθε μέρα, αλλά τα κάνω και όλη μέρα. Είναι ένα ωραίο Nude Rose, αυτό εδώ. Και το άλλο είναι ένα φούξια, το Bright Pink, είναι αυτό εδώ. Αυτό που μου αρέσει σε αυτά τα μολύβια είναι ότι, πέραν από ότι είναι μεγάλα, είναι πολύ έντονης απόδοσης, βλέπετε εδώ. Έχει πολύ, μην κάνεις focus στη μούρη μου, έχει πολύ έντονη απόδοση και έχουν και πολύ καλή διάρκεια. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι εγώ δεν τα χρησιμοποιώ μόνο στα χείλη. Εγώ τα χρησιμοποιώ πέραν από τα χείλη και στα μάτια. Δηλαδή τέτοια χρώματα μου αρέσει να τα χρησιμοποιώ στα μάτια. Συνήθως δηλαδή θα κάνω αυτό εδώ. Μπορεί να κάνω τη γραμμή από κάτω. Δοκίμασα και κάποια προϊόντα Mario Badescu, αλλά τα έχω αφήσει αυτή τη στιγμή στο σπίτι της Νύφης και δεν έχω να σας τα δείξω εδώ, αλλά τα έχετε δει στο Instagram, γιατί τα είχαμε κάνει και διαγωνισμό. Και το κραγιονάκι της Wet n Wild, το κόκκινο, θα σας έχω όλα τα link έτσι κι αλλιώς από κάτω, να πάτε να δείτε και το Beauty Bag Club, γιατί έχει πολύ ωραία προϊόντα και έχει και προσφορές κατά καιρούς με διάφορους εκπτωτικούς κωδικούς, not sponsored, σας το λέω να το ξέρετε. Σήμερα δεν δουλεύω, οπότε κάθομαι εδώ σπίτι αράζω, αλλά πρέπει να σηκωθώ. Η πολυπόθητη σιδερόστρα που μου έκανε όλη τη ζημιά. Αλλά είναι πάρα πολύ καλή σιδερόστρα παρόλα αυτά, είναι πολύ γερή. Τι ήθελα να πω, οπότε ναι, θα κάτσω να καθαρίσω το σπίτι, να συμμαζέψω και τα σχετικά, να κάνω μετά και ένα μπάνιο και μετά να κάνω edit αυτό το βίντεο, να το ανεβάσω, να το δείτε, που το βλέπετε τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οπότε αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα like, αφήστε μου τις ευχές σας κάτω για την Ελεάνα, γιατί σίγουρα θα τις δει, πείτε μου για τα νύχια, πείτε μου για τα προϊόντα που σας έδειξα, πείτε μου για τα μαλλιά, για το φόρεμα, για το νηφικό, για όλα 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 όλα. Πατήστε subscribe αν δεν έχετε κάνει ήδη και πατήστε και το κουδουνάκι να ενημερώνεστε για όλες τις ειδοποιήσεις, τέλος πάντων, να σας έρχονται ειδοποιήσεις για ό,τι γίνεται στο κανάλι. Και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα, με νέο βίντεο, με πολύ ωραία βίντεο, με πολύ ωραία πράγματα. Και αυτά, φιλάκια πολλά. Μουά, γεια σας!